κυρία Μικρονίου είναι κουλτικός μηχανικός και κατέχει master degree στο Earthquake Engineering Design. Ασχολείται με το R&D Product Management Associate στην εταιρεία Zephyr. DIH, και Project Manager Associate for the UFounded Research Project. Το αντικείμενο με το οποίο, το θέμα το οποίο θα μας μιλήσει τώρα από προσεχές μισάωρο και λίγο εν συντομία, διότι έχουμε εντελώσει τον χρόνο, είναι Holistic Approach for Assessing Smart and Energy Efficient Buildings. Κυρία Μικρονίου, δεν το βλέπει. Καλησπέρα, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Είμαι ερευνητικός συνεργάτης στο Easel Cluster, είμαι ο κόμβος ψηφιακής καινοτομίας. Και στη σημερινή παρουσίαση θα μιλήσουμε για το πώς το Easel προωθεί την ψηφιοποίηση στον κατασκευαστικό τομέα, με μια έμφαση στο πρότυπο Easel και το SRI Calculator. Το κλάστερ ιδρύθηκε το 2020 στην περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και τοποθετεί τον εαυτό του στον κατασκευαστικό τομέα. Περιλαμβάνει επιχειρήσεις και ελληνικές επιχειρήσεις και τομείς με ηγετικό ρόλο στον τομέα των έξυπνων και ενεργειακά αποδοτικών κτηρίων. Εστιάζουμε στα μηδενικού και θετικού ενεργειακού ισοζυγίου κτίρια και προσπαθούμε να ανακαλύψουμε, να εξηγήσουμε και να ελέγξουμε πώς μπορούμε να συνδυάσουμε την ενεργειακή απόδοση του κτηρίου με την ουφία. Καλύπτουμε ολόκληρο το life cycle, το κύκλο ζωής του κτηρίου, από το σχεδιασμό και τον έλεγχο μέχρι την καταστροφή του κτηρίου. Ο κεντρικός μας στόχος είναι να δώσουμε εργαλεία, κατευθυντήριες γραμμές και μεθοδολογίες για βιώσιμα κτίρια και το όραμα μας είναι να υποστηρίξουμε την ψηφιακή καινοτομία και την ψηφιοποίηση του κατασκευαστικού κλάδου, προσπαθώντας να αυξήσουν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις την ψηφιακή τους οριμότητα. Ένας τρόπος με τον οποίο προωθούμε την ψηφιοποίηση στις ελληνικές επιχειρήσεις είναι η διοργάνωση εκπαιδευτικών σεμιναρίων. Έχουμε ήδη διοργάνωση σεμινάρια που αφορούν e-mobility και εγκατάσταση έξυπνων μετρητών, το Smart Readiness Indicator Methodology, η εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων, αρχική εισαγωγή στην BIM μεθοδολογία. Και μέσα στο 2024, ως partner του Συνεργήν, θα συνεχίσουμε τη διοργάνωση σεμιναρίων για μεταβασές επιχειρήσεις και δημόσιους φορείς. Ασχολούμαστε με εθνικά και ευρωπαϊκά ερευνητικά έργα. Ολοκληρώθηκε η συμμετοχή μας σε ένα χρηματοδοτούμενο πρόγραμμα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας μέσα στο προηγούμενο έτος. Και αυτή τη στιγμή τρέχουν 6 ερευνητικά προγράμματα, τα οποία έχουν να κάνουν με key topics όπως BIM, Digital Twins, 3D Scanners, Internet of Things και SRI. Όλα τα ευρωπαϊκά μας προγράμματα οδηγούν στο development κάποιων online software υπολογιστικών εργαλείων. Το πρώτο έχει να κάνει με μια online πλατφόρμα για τον υπολογισμό της ενεργειακής αποδοτικότητας και της ευκρίας των κτηριακών υποδομών, το οποίο κάνει χρήση BIM αρχείων. Υπολογίζεται ο δείκτης ευκρίους ετοιμότητας των κτηρίων, η ενεργειακή τους απόδοση για εισαγωγή του XML για έκδοση ΠΕΑ, καθώς και η ενεργειακή απόδοση και ΕΦΙΑ με βάση το πρότυπο EZEP, για το οποίο θα μιλήσουμε στη συνέχεια. Το δεύτερο ερευνητικό εργαλείο έχει να κάνει με ένα σύστημα που μετατρέπει τους ηλεκτρικούς φορτιστές σε έξυπνα στοιχεία με απομακρυσμένο έλεγχο και παρακολούθηση. Το τρίτο υποστηρίζει online τους εργαζόμενους στο πεδίο με τεχνολογίες αυξημένης πραγματικότητας. Το τέταρτο και πολύ ενδιαφέρον ερευνητικό έχει ως
αποτέλεσμα μια online πλατφόρμα για τον υπολογισμό, για την μοντελοποίηση της θερμικής υγροθερμικής συμπεριφοράς των δομικών στοιχείων. Και το τελευταίο μας δίνει ένα interactive σύστημα για την ανάλυση της ευελιξίας των έξυπνων κτηρίων. Θα κάνω τώρα μια αναφορά σε αυτό το δίκτυο ποιούς ετοιμότητας, ο οποίος έχει έρθει ως, το σχήμα του έχει έρθει ως Ευρωπαϊκή Οδηγία 2020, κάθετος 2155 και 2156 από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Μέσα σε αυτό το report, το final report, καθορίζεται και ο ρόλος του, η σημασία του και η μεθοδολογία σύμφωνα με την οποία υπολογίζεται. Στο ΙΖΕΠ, στο πρώτο ερευνητικό μας πρόγραμμα, έχουμε ουσιαστικά κάνει ένα online tool το οποίο υπολογίζει την, ουσιαστικά την τεχνική ετοιμότητα των κτηρίων. Σύμφωνα με τη μεθοδολογία υπάρχουν 7 κριτήρια αντικτύπου, τα impact κριτήρια, όπως είναι η ενεργειακή απόδοση, η άνεση, η ευεξία του χρήστη, η ενεργειακή ευελιξία σε σχέση με το δίκτυο, τα οποία υλοποιηθούν στις τρεις βασικές key functionalities, όπως λέγονται, υπηρεσίες, οι οποίες είναι η ενεργειακή απόδοση και χρήση, η ανταπόκριση στα θέλω του χρήστη και καθώς και στο δίκτυο. Όλα αυτά επηρεάζουν το τελικό σκορ και την κατάταξη του κτηρίου με βάση τις κατηγορίες που θα δούμε. Η μεθοδολογία ελέγχει 9 τεχνικούς τομείς. Αυτή είναι η θέρμανση, η ψήξη, τα ζεστά νερά χρήσης, ο μηχανικός εξαερισμός, ο φωτισμός, το δυναμικό κέρδος κτηρίου, η ηλεκτρική ενέργεια, η φόρτιση ηλεκτρικών οχημάτων και παρακολούθηση και έλεγχος. Καθένας από αυτούς τους 9 τομείς περιέχει services που ανταποκρίνονται, που περιγράφουν ένα συγκεκριμένο aspect του κτηρίου ή του αυτοματισμού. Και υπάρχουν functionality level, επίπεδα επίδρασης, για τα οποία πρέπει να αφήσεις να επιλέξεις σε ποια κατηγορία ανήκουν. Εδώ είναι μια μικρή ένσκληση από το λογισμικό. Το added value είναι ότι μπορεί εύκολα να υπολογίσει την ευφυή ετοιμότητα ενός κτηρίου, αλλά να δημιουργήσει ο χρήστης και σενάρια βελτίωσης στους τομείς που κρίνει ότι δεν είναι επαρκής. Προσπαθήσαμε να κάνουμε ένα εργαλείο user-friendly. Ο επιχειρητής επιλέγει το κατάλληλο επίπεδο λειτουργίας για κάθε τεχνικό τομέα. Ο κατάλογος ανανεώνεται αυτόματα ανάλογα με τα ηλεκτρομηχανολογικά συστήματα που εφαρμόζονται στο κτίριο. Και έτσι το SRI Calculator, μετά την ανάλυση, υπολογίζει το συνολικό SRI score του κτιρίου, το σκορ κάθε τεχνικού τομέα, αλλά και το σκορ κάθε αντικτύπου. Στο σημείο αυτό να πω ότι υψηλότερο SRI score σημαίνει ότι το κτίριο είναι περισσότερο τεχνολογικά advanced. Δεν υπάρχει κάποιο reference building με το οποίο συγκρίνεται. Τα σκορ και τα ποσοστά μπορούν να είναι από 0 έως 100. Ένα σκελέτο από το γενικό πίνακα των αποτελεσμάτων του εργαλείου, όπου φαίνονται εύκολα τα ποσοστά ανά κριτήριο και ανά τομέα, καθώς και το συνολικό σκορ και η κατηγοριοποίηση του κτηρίου. Βασικός στόχος του WISEP είναι να αναπτύξει το πρότυπο ΙΖΕΠ, το οποίο είναι ένα δυναμικό framework που ασχολείται με έξυπνα και θετικού ενεργειακού ισοζυγίου κτίρια. Περιλαμβάνει ένα βασικό handbook με οδηγίες, επεξηγήσεις και καλές πρακτικές, μεθοδολογία υπολογισμού με ψηφιακά εργαλεία, καθώς και μια διαδικασία επιστοποίησης
καθώς και Building Register. Η μεθοδολογία μας δίνει μια ολιστική προσέγγιση της ενεργειακής απόδοσης και της αιφίας των κτηρίων σε ολόκληρο τον κύκλο ζωής τους. Αναλύει υφιστάμενα πρότυπα και μεθοδολογίες σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, όπως το TEC και NAC, SRI, αλλά και Eco-Design και Eco-Labeling Sims. Έχει μια μεθοδολογία που βασίζεται σε Core Engine, ενώ οι βασικοί μας stakeholders μας δίνουν την απαραίτητη τεχνική γνώση και τις πραγματικές ανάγκες της αγοράς. Το added value τώρα αυτού του προτύπου είναι ότι μας παρέχει μια ανάλυση για έξυπνα και ενεργειακά αποδοτικά κτίρια κάτω από ένα κοινό πόλιπι μπάτς. Πραγματοποιεί σημαντικούς υπολογισμούς ενεργειακής κατανάλωσης και παραμέτρων για όλες τις κατηγορίες κτιρίων και για όλες τις χρήσεις. Μπορεί να εφαρμοστεί είτε σε υφιστάμενα είτε σε νέα κτίρια. Είναι συνεχώς εξελισσόμενο και δυναμικό. Υποστηρίζεται από καινοτόμα και user-friendly εργαλεία και μπορεί να δώσει πραγματικό όφελος στη real estate αγορά. Η μεθοδολογία, φαίνεται σε αυτό το slide, βασίζεται στην πολυκριτηριακή ανάλυση. Εξετάζουμε τα building levels που φαίνονται εδώ, της ενεργειακής αποδοτικότητας, της ευφυΐας, του δυναμικού και λήφους, της ποιότητας εσωτερικού χώρου, της θερμικής άνεσης, της αντισεισμικής προστασίας, της δομικής πυροπροστασίας, της ηχομόνωσης, αλλά και της διαχείρισης απορριμμάτων. Κάθε επίπεδο σπάει στους κατάλληλους τομείς. Κάθε τομέας έχει τις δικές του υπηρεσίες και για κάθε υπηρεσία ο χρήστης θα πρέπει να επιλέξει κάποια functionality levels, τα οποία είναι συνήθως από 0 έως 4. Εδώ φαίνεται λίγο πιο αναλυτικά ποια παιδεία λαμβάνονται υπόψη ανά τεχνικό τομέα. Για παράδειγμα, στην ενεργειακή αποδοτικότητα υπάρχουν υπηρεσίες που αφορούν τον παθητικό σχεδιασμό, τη θέρμανση, τη ψήξη, τον μηχανικό εξαρισμό, τα ζεστά νερά χρήσης, τον φωτισμό, τα συστήματα ΑΠΕ και τον ηλεκτρικό εξοπλισμό. Ενώ, για παράδειγμα, στην ποιότητα εσωτερικού αέρα, ερευνούμε στοιχεία σε σχέση με την πιθανή ανάπτυξη μούχλα, τον έλεγχο της ποιότητας του εσωτερικού αέρα και τον εξαερισμό. Εδώ είναι ένα παράδειγμα από τον λογισμικό μας, όπου στην ίδια λογική με το SRI ο χρήστης επιλέγει για κάθε τομέα που υπάρχει στο κτίριό του τις σχετικές υπηρεσίες και τα κατάλληλα functionality levels για κάθε υπηρεσία. Με βάση αυτά, λαμβάνονται αντίστοιχοι πόδι βαθμοί για το κτίριο και το εργαλείο καθορίζει τους συνολικούς πόντους για κάθε τομέα και τα συγκρίνει με ένα maximum available point system. Στο τέλος της ανάλυσης, μετά από τον υπολογισμό κάποιων απαραίτητων weighting factors, βγαίνουν τα τελικά αποτελέσματα για το κτίριο, αλλά και για κάθε τομέα και επίπεδο. Καθορίζονται τα τελικά score και το κτίριο κατηγοριοποιείται σε μία από τις 5 κατηγορίες που έχουν εισαχθεί στο πρότυπο, Plus, Excellent, Very Good, Good and Pass. Και δίνεται το κατάλληλο quality badge ανάλογα με την κατηγορία. Το πολύ σημαντικό στο εργαλείο είναι ότι δίνεται δυνατότητα στον χρήστη να μπορεί να δημιουργήσει σενάρια βελτίωσης του κτηρίου. Σε μια προσπάθεια τώρα να προσεγγίσουμε αλλά και να προωθήσουμε τα έξυπνα και ενεργειακά τα ενεργειακά κτίρια. Έχουμε τον τελευταίο χρόνο κατασκευάσει το έκθεμα ΙΖΕΠ, από το οποίο ξεκινήσαμε με ένα απλό χρησιμοποιημένο κιόλας κοντέινερ και το μετατρέψαμε σε μια βιώσιμη κατασκευή με χρήση κατοικίας.
το οποίο έχει πάνω του ένα αξιόλογο σετ από τεχνολογίες που εφαρμόζονται σε έξυπνα κτίρια. Έχουμε διαπιστώσει το κενό που υπάρχει μεταξύ της έρευνας και της πραγματικής αγοράς. Συνεπώς, με αυτό το έργο θέλουμε να πληροφορήσουμε το κοινό για καινοτόμες τεχνολογίες και εφαρμογές που σχετίζονται με τα κτίρια του μέλλοντος, να επιδείξουμε τους τρόπους που μπορεί να μειωθεί το ενεργειακό κόστος των εγκατεστημένων συστημάτων στα κτίρια και να βοηθήσουμε τη μείωση του κόστους της πραγματικής λειτουργίας ενός κτιρίου, να δώσουμε ένα συνολικό κίνητρο για να χρησιμοποιήσουν και να επενδύσουν οι χρήστες σε έξυπνες τεχνολογίες και ΑΠΕ. Σας δείχνω εδώ λίγο κάποια στοιχεία από τα αρχιτεκτονικά σχέδια, από την αρχιτεκτονική μελέτη. Πρόκειται για ένα κοντέινερ που πλέον είναι κατοικία περίπου 30 τετραγωνικών, το οποίο περιλαμβάνει σαλονοκουζίνα, ένα υπνοδωμάτιο, ένα βεσέ και μία μικρή βεράντα. Σε αυτά, συνολικά έχουμε εγκαταστήσει εσωτερική θερμομόνωση πετροβάμβακα πίσω από την οπλισμένη γυψόπλακα που περιβάλλει το κοντέινερ περιμετρικά και στις οροφές. Υπάρχει μία αντίλα θερμότητας με δοδαπέδια θέρμανση, ένα σύστημα επίσης το οποίο σύστημα ψήξης επίσης με αντλία θερμότητας, σύστημα εξαερισμού με εναλλάκτη αέρος-αέρος, ηλιακό συλλέκτης στην οροφή για τα ζεστά νερά χρήσης. Έχουμε εγκαταστήσει έναν ηλεκτρικό φορτιστή αυτοκινήτου, τρία φωτοβολταϊκά πάνελ με μπαταρία αποθήκευσης, καθώς και ένα σύνολο έξυπνων μετρητών με μετρητών ενέργειας που αφορούν τη θέρμανση, την ψήξη, τον φωτισμό, την ποιότητα του αέρα και της θερμοκρασίας. Τέλος, υπάρχει εγκαταστημένη πλατφόρμα IOT για την παρακολούθηση και τον έλεγχο και την καταγραφή όλων των καταναλώσεων του συστημάτων. Κλείνοντας, θα ήθελα να αναφέρω λίγο το added value όλων αυτών των έξυπνων τεχνολογιών, οι οποίες βελτιστοποιούν την ενεργειακή χρήση των τεχνικών συστημάτων, βοηθούν στην ενεργειακή ευελιξία και το πώς αλληλεπιδρά το σύστημα με το δίκτυο, οδηγούν σε έναν πιο υγιή και άνετο εσωτερικό χώρο, ο οποίος ανταποκρίνεται και στα θέλω του χρήστη αλλά και του δικτύου, και βοηθούν στην περαιτέρω αξιοποίηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Όλα αυτά έχουν σε αποτέλεσμα την ενεργειακή μείωση της κατανάλωσης που έχουν τα κτίρια, αλλά και τη μείωση των greenhouse emissions. Αυτά από μένα. Σας ευχαριστώ πολύ. Είπατε ότι για το factor SRI οι παράμετροι που λαμβάνονται είναι κυρίως η ταμεία άκουσα και ενδεχομένως και τη θερμομόνωση, την θερμομόνωση του κτηρίου. Παράδοτος όπως ο προσανατολισμός του κτηρίου, η σχίαση, ο αριθμός δεν λαμβάνονται υπόψη. Το SRI έχει να κάνει κυρίως με τα τεχνικά συστήματα ενός κτηρίου. Η αλήθεια είναι ότι δεν λαμβάνει υπόψη τον πληρωματικό σχεδιασμό. Όσον αφορά το δυναμικό και έλεγχος, λαμβάνει μόνο υπόψη του ό,τι έχει να κάνει με το σκιασμό ηλιακό, ηλιασμό, δηλαδή κάποιες πεσίδες και τρόπο σκίασης των κουφωμάτων, για παράδειγμα. Δεν λαμβάνει υπόψη τον τρόπο τοποθέτησης του κτηρίου μας. Επίσης, αυτό το factor SRI είναι μέτριος, καλός, πολύ καλός στο τέλος. Προτείνει τελική μέτρηση.
Το SRI δεν έχει μέτριο καλώς, έχει από 0 έως 100. Το ESEF Standard έχει 5 κατηγορίες αν αυτό εννοείται. Αυτό τι σχέση έχει με τις ενεργειακές κλάσεις κτηρίων που ασχολούμαστε, δηλαδή που είναι α, πλάς, με το ΠΕΑ. Ναι. Αυτό δεν έχει προσδιοριστεί ακόμα γιατί εξαρτάται από το κτίριο. Αυτό έχει να κάνει με ποσοστά, δεν έχει να κάνει με την κατανάλωση την ενεργειακή όπως βάζει το ΠΕΑ. Είναι κάτι εντελώς διαφορετικό. Είναι στη λογική του LEED και του BREEAM. Είναι πρότυπο αξιολόγηση κτηρίου σε αριθμού. Νομίζω ότι έχετε και ένα ενδιαφέρον workshop μετά. Ναι, ναι. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε.